Για τα χιλιάδες μέλη, περίπου 126.000 ήταν τα μέλη που ήρθαν στην προηγούμενη Κυριακή στις κάλπες για να εκλέξουν νέα όργανα. Θα ήταν και πολύ περισσότερα, γιατί αν δεν είχαμε σε ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών τοπικών οργανώσεων και θεματικών, μια συμφωνία και μια συνεννόηση στο τοπικό επίπεδο και μια υποψηφιότητα. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός είναι εξαιρετικά μεγάλος και στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας και κινητικότητας για τα μέλη της παραταξιός μας. Όμως τώρα και επισήμως, να συγχαρώ τα ανεκλογέντα μέλη των νέων οργάνων του Νομού Μεσσηνίας και των κατατόπων δημοτικών τοπικών οργανώσεων. Να συγχαρώ βέβαια στον νέο πρόεδρο της ΟΜΕΣ για την καλή δουλειά. Να συγχαρώ τους νέους θεματικούς της εδώ ΝΟΔΕ και βέβαια και τους συνέδρους που έχουν εκλεγεί από τη βάση, αλλά και τον νέο πρόεδρο, όποιος και αν είναι, και όποιος και αν εκλεγεί, είναι αυτονόητο ότι θα συνεργαστούμε στενότατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πολιτεύουμε σε ένα νομό όπως την Μεσσηνία ή όπως την Λακωνία που ήταν προχθές. Παρ' όλα αυτά, ας βάλουμε μπροστά να βλαβήσουμε όλη την επικράτεια και να φέρουμε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά συντομότερα από όλη την Ελλάδα. Μια δημοκρατία σύντομα από την κυβέρνηση, το κοινά που θα κάνει κάθε τόπο στο κοινό χώρο. Βρισκόμενος χθες το μεσημέρι σε μια μακρά σύσκεψη, Παρασκευή το μεσημέρι, με μια σειρά αναλυτών και δημοσκόπων, που έχει βγει από μπροστά μας κατά τα λεγόμενά τους, έχω κρατήσει μια φράση. Την πιο βίαιη δημοσκοπική μετακίνηση ψηφοφόρων τα τελευταία 10-15 χρόνια. 4 μήνες πριν είχαμε εκλογές εθνικές. Παρ' όλα τα αυτά, στο άκουσμα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται, το 43% είναι ψεύτης. Η δεύτερη λέξη, κατά 39%, είναι αναποτελεσματικότητα. Η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη είχε κάνει με ανικανότητα και. Η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας φτάνει στο 83-85%. Και δεν είπαμε πέρ για εθνικές εκλογές, ποτέ δεν θα το πούμε κιόλας. Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ που 4 μήνες πριν πήρε το OK από τον Νικολάου, καταφέρει να κρατήσει και να παρουσιάσει μια συσπήρωση της τάξης του 43% μόλις με πτωτική πορεία. Έχουμε δουλειά να κάνουμε, φίλες και φίλοι, και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα βεβαίως είναι η προσυνεδριακή συζήτηση σε κάθε νομό της επικράτειας, με κορύφωση φυσικά το συνέδριό μας. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε να κάνουμε και δουλειά, να συντονιστούμε, να συσπηρωθούμε, να ενωθούμε και να χτυπήσουμε ένα κορμό ο οποίος φτάνει στο 15-17% που ακόμα και σήμερα, παρόλα τα δεινά, δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις που έχουν εξελιχθεί το τελευταίο 15ήμερο. Η διαφορά μας είναι εξαιρετικά μεγάλη, είναι διψήφιο νούμερο, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορούμε να φυσικάσουμε. Οι εκλογές, ξέρουμε πολύ καλά όσοι είμαστε παρατοκαπνισμένοι από διαδικασίες, τελειώνουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και ξεκινούν αμέσως μετά μέχρι να ξαναγίνουν οι επόμενες. Άρα, δουλειά συντονισμένη, σκληρή δουλειά και εσύ πρόεδρε, διότι ζητήματα επικοινωνίας σε ηλικίες 18-30 μας απασχολούν ιδιαίτερα και η δουλειά σας είναι εξαιρετικά σκληρή και κυρίως αποτελεσματική. Η ΔΑΠΡΕ να είναι φυτώριο παραγωγής πολιτικής και όχι πάρτι και εκδρομές και προμήθειες. Να μπορέσει να διεισδύσει ακόμη περισσότερο συγκρίσει με τον Αλέξη Τσίπρα που είχε πουλήσει τζάμπα ελπίδα και μια λάμψη η οποία όμως έσβησαν οι τελευταίες αχτίδες της προχθές το βράδυ στη συζήτηση στη Βουλή, στην προημερησία συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τα θέματα της διαφθοράς που ανέβασε τόσο πολύ ψηλά το πύχη που τελικώς πέρασε από κάτω αλλά δεν δύναμη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε φίλες και φίλοι διότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει και οφείλουμε διότι εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία να δουλέψουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Να παρουσιάσουμε το λόγο μας, τη θέση μας, την άποψή μας δυνατά, καθαρά σε κάθε σημείο, σε κάθε επίπεδο. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, δεν είναι μόνο οι 75 βουλευτές, δεν είναι μόνο τα μέλη των οργανώσεών μας, είναι ο κάθε νεοδημοκράτης δήμαρχος που δεν αποποιήθηκε την κομματική του ιδιότητα και που όμως έχει να αντιμετωπίσει και άλλους δημοτικούς παραγονταρέους από άλλους πολιτικούς χώρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρος ή το μέρος του επιμελητηρίου που έχει την ίδια στιγμή να αναμετρηθεί και να κονταχτυπηθεί με επιχειρήματα. Με άλλους επιμελητριακούς που παρέχονται από άλλους διαφορετικούς χώρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα και οι 1, 2, 3, 5 θαμώνες σε ένα καφενείο των 10-15 ανθρώπων που ανά πάσα ώρα και στιγμή όλοι θα απευθύνουν στους 4-5 Νέα Δημοκρατία του πούνε πες μας εσύ αλήθεια για το τάδι για το ένα θέμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο καθένας και η κάθε μία ξεχωριστά από εδώ μέσα. Γι' αυτόν τον λόγο και στις συναντήσεις στελεχών, δηλαδή ανθρώπων της πρώτης γραμμής που πραγματοποιούμε σήμερα εδώ στην Καλαμάτα το πρωί, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια και φυσικασμένοι ότι τα ποσοστά τα δημοσκοπικά, κύριε πρώην πρόεδρε της ΝΟΔΕ, είναι τόσο υψηλά. Οπότε είμαστε μια χαρά χαρούμενοι και έτοιμοι και όριμοι ότι θα έρθει η σειρά μας να κυβερνήσουμε.
δεν έχει να κάνει με αυτήν την ιστορία. Δεν σχετιζόμαστε, δεν μένουμε σε αυτά τα δεδομένα. Δεν ασπαζόμαστε, ούτε ακολουθούμε τη λογική του όριμου φρούτου. Έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εξαιρετικά ανίκανη, αναποτελεσματική, αλλά και βαθύτατα διεφθαρμένη.